Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στη σημερινή 64η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε ανελιπώς φαντάζομαι κάθε τρίτη στις 7 η ώρα το απόγευμα από την φιλόξενη συχνότητα του Blue Sky, χάρη στη χορηγία του οποίου γίνεται δυνατή η εκπομπή. Όπως αντιλαμβάνεστε και βλέποντας την εικόνα, τον χάρτη ουσιαστικός, τον δορυφορικό με τον οποίο ξεκινώ, Ζούμε πλέον ώρες υψηλή ευθύνη. Διότι το τελευταίο διάστημα είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο γεωστρατηγικό παίγνιο στην ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία συγκεκριμένω τη Ανατολική Μεσογείου, βρίσκεται ήδη εν εξελίξη. Είμαστε σε μια χρονική συγκυρία όπου οι δρόντες του διεθνούς περιβάλλοντος, η εγκροσαξονική γεωστρατηγική, η ρωσική γεωστρατηγική και οι επιμέρους γεωστρατηγικές του Ισραήλ, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, του Ιράν και φυσικά η ελληνική εθνική γεωστρατηγική, διότι μόνο ως τέτοια θα πρέπει να την εννοούμε, η οποία να περιλαμβάνει αποφάσεις, κοινού σχεδιασμού τόσο στο Εθνικό Κέντρο που είναι η Αθήνα, όσο και στο έτερο ελληνικό κράτος που είναι η Κύπρος. Αυτές οι γεωστρατηγικέ συμπλέκονται, συγκρούονται και παράγεται τι, χάος, όχι ακόμη. Παράγονται εξελίξεις και οι εξελίξεις μας δίνουν την ευκαιρία για μία ακόμη φορά να κατανοήσουμε ότι στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου ήδη βρίσκεται ίσως η πιο επικίνδυνη αναθεωρητική δύναμης μετά την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία του Αδόλφου Χίτλερ. Είναι ίσως η πιο επικίνδυνη διότι δεν είναι μόνο μια εθνική αναθεωρητική δύναμη, εθνική αναφορικός με τους τουρκικούς γεωστρατηγικούς στόχους, αλλά επειδή συνδυάζει την, το ισλαμιστικό, παύλα, ισλαμικό υπόβαθρο του ΑΚΠΑΡΤΗ και του, με αυτό του νεοθωμανισμού, σε συνδυασμό πάντοτε με την τάση να καταλάβει, δημιουργώντας φυσικά, έναν δικό της γεωπολιτικό χώρο μέσα στην πάλε ποτέ δοκιμαζόμενη Ρίμλαντ των Αγγλοσαξώνων. Δηλαδή, αυτή την ευρυτάτη γεωγραφική ζώνη, το κρυπίδωμα όπως έλεγε ο Σπάικμαν, που ξεκινάει από την Σκανδιναβία και καταλήγει στην περιοχή της Κορέας και της Ιαπωνίας. Φίλοι και φίλες, το τελευταίο διάστημα η ελληνική πολιτική ηγεσία όλων των ειδών και όλων των τύπων βρίσκονται μπροστά σε κάποιες καινούργιες αποκαλύψεις. Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία θα δείτε στη συνέχεια, δηλώσεις του Ερντογάν, δεν είναι απλές δηλώσεις, επιβεβαιώνουν τα όσα έχουμε πει στο παρελθόν. Θα δούμε επίσης πώς εμπλέκεται και ένα από τα πέντε κάπα, το ένα είναι η Κύπρος είπαμε, έτσι. Θα δούμε και το έτερον κάπα, πώ εμπλέκεται σε όλη αυτή την προσπάθεια τη Τουρκία να δημιουργήσει το δικό τη ζωτικό χώρο, το Lebensraum, στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, των Βαλκανίων και των πάλι ποτέ Ευρασιατικών Βαλκανίων, όπω τα είχε ονοματίσει και χαρακτηρίσει ο Μακαρίτη Μπίγνιου Μπρεζίνσκι. Όλα αυτά δημιουργούν την ανάγκη επαναπροσδιορισμού το ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και κυρίω πώ, με ποιο τρόπο δηλαδή, θα το επιδιώξουμε. Ήδη ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο κ. Παυλόπουλο, μαζί συνοδευόμενο από τον Υπουργό Εθνική Αμήνη, τον κύριο Καμένο, τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον Άβαρχο Αποστολάκη, πραγματοποιούν τώρα περιοδία στη Σάμο, στη Σίμη, συγγνώμη, στο Φαρμακονίσι, στο Αγαθονίσι, στη Χίο, θα πάνε και στι Ινούσε, θα πάνε και στην Παναγιά, θα πάνε και στη, και στη Λίμνο, θα πάνε και σε άλλε περιοχέ. Το θέμα είναι ότι η παρουσία, η θεσμική παρουσία τη ελληνική πολιτεία στον προμαχώνα του ελληνισμού που είναι τα δωδεκάνησα, είναι εντονοτάτη. Και πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτή την περίοδο, όπου η τουρκική αναθεωρητικοί πολιτική 15 Ιουλίου εορτάζουν το πραξικόπημα. Ναι, το εορτάζουν και θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. 20 Ιουλίου, δύο μέρες αργότερα, είναι η επέτειος της πρώτης εισβολής του πρώτου Ατήλα στην Κύπρο το 1974. Δηλαδή, είναι μια περίοδο που θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι συμβαίνουν και άλλα. Όπω ξέρετε, η Τουρκία παρανόμω εδέσμευσε μεγάλε περιοχέ, εκτενείς περιοχές, δυτικό και νοτιοδυτικός και νοτίο της Μεγαλονίσου, στηριζόμενοι σε αυτό το οποίο αυθερότητα οι Τούρκοι έχουν οικοδομήσει. Ένα απαράδεκτο αξίωμα δεν έχει καμία νομική βάση ότι τόσο η το, 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 το Δωδεκάνησα, η δωδεκάνησο, όσο και η Κρήτη δεν έχει υφαλοκρηπίδα, πολλό δεμάδων τον Καστελόριζο, και από εκεί και ύστερα ε, η τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία οικοδομούν βάσει αυτή της ε, απαραδέκτου ερμηνείας του διεθνούς δικαίου, Επεκτείνεται ουσιαστικό σε μια μεγάλη περιοχή, την έχουμε καταδείξει και στο παρελθόν. Μια τεράστια περιοχή, εδώ, μια κόκκινη περιοχή, την οποία προσπαθούν ουσιαστικώ να συνδέσουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την δίθεν τη δική του, με αυτήν τη Αιγύπτου. Ουσιαστικά απομονώντας την ελληνική και την κυπριακή. Τονίζω ότι όταν μιλάμε για ελληνική ΑΟΣ, δεν έχουμε κηρύξει ΑΟΣ. Έτσι, αυτοί που θέλουμε να κηρύξουμε και που θα μπορούσαμε να το πράξουμε εάν είχαμε σκεφτεί πολύ πιο πρακτικό και αν θέλετε, αν ήμασταν περισσότερο τολμηροί τόσο σε ιδέε όσο και σε δράσει. Και φυσικά όχι τολμηροί επειδή ξυπνήσαμε μια ωραία πρωί, αλλά επειδή είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, νομίζω τα διαβάζετε. Εγώ επιτροχάνη θα σα πω το εξή. Τόσο το Τσεσμέ, το οποίο θέλει να κάνει έρευνε στην λεγόμενη τουρκική ΑΟΣ, αλλά είναι η ελληνική. Έτσι, του Καστολορίζου όσο και τον Μπαρμπαρό. Το Μπαρμπαρό Χαερεντίν Πασά, το σκάφο το οποίο ε, χρησιμοποιεί η Τουρκία και θα χρησιμοποιεί για έρευνε. Το οποίο θα κινηθεί λέει δυτικό τη Πάφου και θα πάει στα περίφημα οικόπεδα μέρο 5, 6, 7 και πιθανόν και το 10. Φήμε. Ε, Διάφορε πράξει τι οποίε οι Τούρκοι τι ανακοινώνουν, μερικέ φορέ τι υλοποιούν, άλλοτε όχι. Συνήθω όμω οι Τούρκοι προχωρούν, όπω μα έχει αποδείξει μέχρι σήμερα η ιστορία, των διεκδικήσεό του με πολύ συγκεκριμένα βήματα. Και πολλέ φορέ κάνουν και κάποιε ενέργειε, οι οποίε περνάνε στα ψηλά των ελληνικών εφημερίδων και των ΜΜΕ. Εμεί είπαμε ακόμα, πασχίζουμε να συγκροτήσουμε, να δημιουργήσουμε κουλτούρα, κουλτούρα έτσι, αμήνη και ασφαλεία. Δηλαδή να ξεκινάμε το πρωί την ημέρα μα και εκτό από τα δικά μα προβλήματα, εκτό από τα οικονομικά, πρέπει να εντάξουμε στο σκεπτικό μα, είτε λεγόμαστε πρώτοι πολίτε τη χώρα, Είτε απλά πολίτε τη ελληνική δημοκρατία, να εντάξουμε το θέμα τη ασφαλεία και τη αμήνη. Διότι τι να το κάνει στο δημόσιο χρέο και πώ θα το αντιμετωπίσει, εάν τελικώ η επίλυσή του πραγματοποιηθεί μετά από ορισμένε δεκαετίε και το σύνολο του πληθυσμού, το οποίο θα κατοικεί στον ιερό αυτό χώρο, δεν θα είναι Έλληνε στην καταγωγή. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθο και το συνδέουμε όπω πάντα με το δημογραφικό. Όμω είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Για πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοθέτα. Μια πολύ ωραία εξέλιξη. Πίσω μου βλέπετε τον αεροπλανοφόρο George W. Bush, το CVN77, πυρηνοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα τη καθημερινή και εφόσον αυτό αληθεύει, είχαμε μια πράξη πολέμου μεταξύ μια νατοική χώρα και μια άλλη. Νομίζω ότι είμαι υπερβολικό. Όχι. Αλλά αν όντω αληθεύει η είδηση που λέει ότι το αεροπλανοφόρο George W. Bush ή κάποιο από τα συνοδά σκάφη, γιατί υπάρχει η ομάδα Μάκη του αεροπλανοφόρου, έχει ένα καταδρομικό κλάσιο στα Γκοντερόγκα, υπάρχει αντιτροφικά κατευθυνωμένο βλωμάτων κάθε κλάσιο Άλλα Μπιούρκ. Πραγματοποίησαν, λέει, jamming, ηλεκτρονική παρεμβολή σε τουρκικά μαχητικά τα συνοδα σκαφη γιατι υπαρχει ομαδα μακη του αεροπλανοφορου εχει ενα καταδρομικο κλάσο στα γκοντερογκα υπαρχει αντιτροφικα κατευθυνωμενο βλωματων καθε κλασιο αλλα πραγματοποιησαν λέει, να προσεγγίσουν την πλατφόρμα που είναι το West Capella και πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή έρευνε στο οικόπεδο 11 τη Κυπριακή ΑΟΣ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι εφόσον ισχύει, ένα οπλικό σύστημα μια χώρα μέλου του ΝΑΤΟ εστράφει κατά μια άλλη χώρα μέλου του ΝΑΤΟ, Αμερικανικό κατά τουρκικού. Και το ενδιαφέρον είναι ότι προκάλεσαν πράγματι βλάβε στα τουρκικά μαχητικά, τα οποία απεχώρησαν. Μακάρι να γνωρίζαμε και τι είδου βλάβε προκάλεσαν. Φαντάζομαι ότι θα είχαν θέμα στις επικοινωνίε αφενό και αφετέρου στο ραντάρ, ε, εάν αυτό είχε στόχο να εγκλωβίσει, λέμε, αν είχε στόχο να εγκλωβίσει την πλατφόρμα. Αυτό λοιπόν δείχνει όμω ότι μετά από αρκετέ δεκαετίε, αν είπαμε αυτό ε, είναι αληθέ. Και δεν έχουμε λόγους να αμφιβάλλουμε, διότι η Καθημερινή είναι σοβαρή η και στέκομαι στο γεγονός ότι ε, εάν η πηγή είναι, δεν μπορεί να είναι ελληνική, αλλά σαφώς θα είναι αμερικανική, άρα επέλεξα και τη δημοσιοποίηση του γεγονότος, προφανώς για να περάσει κάποιο μήνυμα. Διότι την ίδια στιγμή, την ίδια γεωπολιτική θα λέγαμε στιγμή, έτσι, είναι, έτσι να, να διαστήρουμε λίγο το χρόνο, και η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποιούσε ασκήσεις νοτίως της Κύπρου και της Κρήτης. Σε αυτό λοιπόν το πολύ ενδιαφέρον περιβάλλον, οι Τούρκοι πήραν πολλά μηνύματα. Ένα είναι αυτό, Θέλουμε να δούμε αν θα υπάρξει επίση αντίδραση από την Τουρκία. Διότι, αν μη τι άλλο, εχθέ είχαμε συναντρίαση του Τουρκικού Συμβουλίου Εθνική Ασφαλεία, το οποίο ασχολήθηκε, λέει, με τα ζωτικά του συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αχ, αυτό το κείμενο τη Μαδρίτη με τα ζωτικά συμφέροντα, αν γνώριζαν οι τότε διπλωμάτε τι πόρτα άνοιγαν, θα είχαν μετανιώσει για κάθε κομμάτι ρανίδα μελανιού που είχε υπογραφεί και είχε γραφτεί. Αν λοιπόν αυτό το κείμενο αποτελεί ενός κακού λεμπύρια έπονται, πραγματικά από τότε έχουμε να κάνουμε με μια ουσιαστική, με ένα, αυτό είναι ένα είδους επιχειρησιακού non-paper, δηλαδή αυτή η παρεμβολή. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα αόρατο τείχος, προσέξτε, ο ηλεκτρονικός πόλεμος είναι πόλεμος, έτσι. Γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως. Λέγεται η W-Warfare, δηλαδή αυτό είναι μια πράξη που είχε στόχο να βλάψει ηλεκτρονικά και άλλα συστήματα των τουρκικών μαχητικών. Και η εξωτεροποίησή του είναι το ίδιο. Μπορεί βέβαια να, είναι, να έχει μη φωνική δράση, έτσι, να θεωρείται στι μη φωνικέ πράξει ενέργεια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ενέργεια. Αυτό έχει και κάποια παρεπόμενα. Άρα είσαστε μέχρι εκεί. Και το θέμα είναι του μην πλησιάζετε. Σας βλέπουμε, σας παρακολουθούμε κτλ. Αλλά για να κάνουν αυτό το πράγμα οι Αμερικανοί, αντιλαμβάνεστε ότι παίρνουν αρκετά σοβαρά πλέον τους Τούρκους αναφορικώς με τις προθέσεις τους. Και επειδή αυτό συνέβη από την υπερδύναμη και την ηγέτιδα χώρα της Ατλαντικής Συμμαχίας, είναι σαφές ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια επίσκεψη κάποιου ανωτά του Αμερικανού αξιωματικού στην Τουρκία, για να συζητηθεί το τι μελγενέστε. Με διότι εφόσον το τουρκικό συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία, το οποίο αναφέρθηκα προηγουμένω, ξεκίνησε και αρχίζει και κατηγοριοποιεί και λέει πρώτα μα ενδιαφέρει. ευτυχώ δεν είμαστε στην πρώτη θέση τη Τουρκία, έτσι. Πρώτα μα ενδιαφέρει η Συρία, τα τεκτενόμενα εκεί, θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτά. και την συνεχιζόμενη προσπάθεια που παρέχουν στου Κούρδου και στου Σύρους ε, τι ε, Άραβε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Στη συνέχεια μα ενδιαφέρουν τα ενεργειακά συμφέροντα τη Τουρκία και των Τουρκοκυπρίων, του, του δηλαδή κατά αυτού. Και εφόσον όλα αυτά αφριστούν τότε στο τέλος το σύνολο λέει είμαστε αρκετά δυσαρεστημένοι, λένε οι Τούρκοι, με τη συμπεριφορά απέναντί μας και ουσιαστικά περιμένουμε από εσά κάποια συγκεκριμένη πράξη έτσι να μειωθεί λίγο η ένταση. Αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι Τούρκοι σε όλα τα επίπεδα στα οποία τα συμφέροντά τους συγκρούονται έως και συνθλίβονται από μέσα από των γεωπολιτικών συμπληγάδων, των αγγλοσαξονικών κυρίως και γεωπολιτικών συμπληγάδων, παρόλα αυτά προσπαθούν να δημιουργήσουν πολλά επίπεδα αμφισβητήσεως και κυρίως αυξάνοντας αυτά τα επίπεδα και τους χώρους και τις δράσεις τους με μια σειρά από ενέργειες, προσπαθούν να κερδίσουν έστω κάτι, αλλά αυτό το κάτι Όσο και αν φαίνεται μικρό από απρόψεω ποσότητο, ποιοτικό, αν το δούμε, έχει τεράστια σημασία. Διότι αν αυτό το κάτι είναι, παραδείγματο χάρη, ένα κέρδο στην Κυπριακή ΑΟΣ, από το οποίο θα προσποριστούν στο μέλλον κάποιε δεκάδε ή εκατοντάδε δι δολάρια οι Τούρκοι, αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο παίρνουν τι παίρνουν την ισχύ που χρειάζονται σε επίπεδο ενεργεία για να τη μετατρέψουν σε οικονομική ισχύ και στη συνέχεια σε στρατιωτική. Δηλαδή, δεν θα αφήσουμε ούτε θα αφήσουν. Το αφήσουμε το λέμε εμεί, γιατί δυστυχώ δεν είμαστε και τόσο παρόντε έτσι στην περιοχή και θα ανακυφερθούμε σε αυτά. Και συγχαρητήρια στο άνθρωπο που έχει γράψει ο κύριο Κλόκαρη ο πρώην αρχηγό τη Εθνική Φρουρά, ότι τόσα χρόνια λέει αφήσαμε την Εθνική Φρουρά να παραπέει. Το Δεκέμβριο του 2016 ο πρόεδρο Αναστασιάδη δήλωσε ότι δεν θα χρειαστούμε να εξοπλίσουμε άλλο την Εθνική Φρουρά. Αυτό είναι μεγάλο λάθο. Πρέπει να αλλάξει η απόφαση. Χθε, αύριο, είναι σαφέ ότι πρέπει το Εθνικό Κέντρο, το Εθνικό Κέντρο να δημιουργήσει μια ομάδα όπου μαζί με την Κύπρο, κύριε και μάλιστα και μια πρόταση στην οποία την έφερε στην επιφάνεια ο πρόεδρο του Ντίκου, ο Παπαδόπουλο, ο, ιός, ο του Τάσου. Αϊμνή του Τάσο. Ναι, γιατί όχι ένα, ένα συμβούλιο εθνική ασφαλεία μεταξύ Ελλάδο ή Κύπρου. Μια μορφή έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να είμαστε παρόντε. Διότι αν δεν είμαστε παρόντε, η Τουρκία θα έρθει και θα μετατρέψει, είπαμε, αυτή την ισχύ σε όπλα. Και όταν αυτά τα όπλα έρθουν στην περιοχή μετά από 10-15 χρόνια, πάλι θα ψάχνουμε να βρούμε γιατί δυστυχώ. Ω Έλληνε, όπω έλεγαν οι ιερεί τη Αίδο των Σόλωνα. Είσαστε λέει μικρά παιδιά ή παιδε. Γιατί έχετε λέει μικρή μνήμη, κοντή μνήμη, ξεχνάτε εύκολα. Μη μου πείτε ότι αυτό δεν είναι ένα ίδιο του ελληνισμού, να ξεχνάμε εύκολα. Πόσε φορέ ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα, ακόμα και τα, χθεσι, περσινά και τα προπέρσινα γεγονότα. Τέλο πάντων, είδομεν. Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο μπαίνει σε μια κατάσταση όπου κάποιο σε μια θερμοκρασία που κάποιο σιγά σιγά αυξάνει. Και επειδή μιλάμε για γκάζι, ευσικό αέριο, έτσι φανταστείτε λοιπόν ένα μπρίκι το οποίο καίγεται και πάνω ένα καφέ. Το θέμα είναι ποιο θα πει τον καφέ αυτό. Ελπίζουμε το καφέ αυτό να τον σερβίρουμε με μεγάλη μα χαρά στου Και εκτιμώ ότι και τα σκεύη θα είναι μάλλον από την Ανατολική Μεσόγειο και made in Israel, φαντάζομαι. Διότι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν το μεγαλύτερο πόνο σε εισαγωγικά στι επόμενε δεκαετίε από την ταχυτάτη ανάπτυξη τη τουρκική στρατιωτική και όχι μόνο ισχύω. Πάμε παρακαλώ στο επόμενο θέμα. Μάλιστα. Το έπο του Ερντογάν. Μάλιστα. 15η Ιουλίου. Όλη αυτή λοιπόν η ιστορία συνδέεται συνδεεται αρικτός με του πανηγυρικού εορτασμού του νέου καθεστώτος της νέας Ισλαμικής Δημοκρατίας ή Ισλαμιστικής. Εγώ τους θεωρώ παραϊσλαμιστές όλους αυτούς, έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά κινούνται στο παρασκήνιο του Ισλάμ είναι παραϊσλαμιστές. Εντάξει, και γιατί εκτός των άλλων οι τάσει τους είναι να προχωρήσουν σε ριζική ανατροπή πολλών καθεστώτων και πολλών καθεστωτικών αντιλήψεων εκτός των άλλων. Γιατί λοιπόν είναι έπος, γιατί πράγματι δηλαδή, συγγνώμη, η 15η Ιουλίου η απόπειρα ανατροπή τη κυβερνήσεω και το, το πραξικόπημα και το ότι κατέβηκαν τα στρωμαπτάιλουνγκ του Ερντογάνιου, τάγματα εφόδου, έτσι, του Ερντογάν στου δρόμου, που ήταν προετοιμασμένοι και καλώ, διότι είχαν εκπαιδευτεί τα τελευταία τρία χρόνια να καταστήλουν διαδηλώσει, βρήκαν την ευκαιρία. Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένω. Δεν είμαι από αυτού που πιστεύουν ότι το πραξικόπημα ήταν στημένο. Αντιθέτω, ήταν ένα βιαστικό πραξικόπημα. Το έχω υποστηρίξει εκτενώ στην αυτογραφία μου στο Liberal με τίτλο Πέρσι το βιαστικό πραξικόπημα. Μπορείτε να το αναζητήσετε. Liberal.gr Εξαιρετική ιστοσελίδα για όλα τα θέματα, όχι μόνο άμυνα αλλά και οικονομία και πολιτική. Τι είναι λοιπόν, τι είπε μεταξύ άλλων. Κοιτάξτε λοιπόν τι είπε. Η 15η λέει, Ιουλίου είναι για μας ένα νέο τσανάκαλέ, ένας νέος αγκάριος. Για όσους δεν το ξέρετε, νέο τσανάκαλέ είναι η επιχείρηση της Καλυπόλεως, ο 15, των συμμάχων, η οποία κατέληξε σε μεγάλη αποτυχία, διότι και σε, αυτό ακριβώς, σε αυτή την μεγάλη μάχη, την νικηφόρο κατά των Οθωμανών, κατά των Βρετανών, Ζηλανδών και Αυστραλών, διεκρίθη ο συνταγματάρχη τότε Μουσταφά Κεμάλ. Ο, ο επανομαζόμενο στη συνέχεια πατήρ των Τούρκων, ο Ατατούρκου. Καλά αυτό. Και ο Σαγκάριο. Ο Σαγκάριο, εξτρατεία του 1921. Σαγκάριο, προ την Άγκυρα. Καλεγκρότο. Τα λέω και ανατριχιάζω, τριχιάζω. Δηλαδή για αυτού τι είναι ένα νέο πόλεμο, όχι μόνο ανεξαρτησία, γιατί έτσι θεωρούν την αντίσταση κατά των Ελλήνων, το 1919 με 1922, αλλά το 15 είναι δηλαδή ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος συνεχίζεται με την ελληνική εκστρατεία στη Μικρά Ασία και ουσιαστικό κορυφώνεται το 1922 με την καταστροφή του ελληνισμού. Άρα είναι αυτό το οποίο επανειλημμένος έχει πει ο Ορντογάν και προεκλογικό, πολύ πριν της προέτησης, το δημοψήφισμα και συνεχώς. Αλλά εμείς, από εδώ μπαίνει, από την άλλη βγαίνει, λέει ότι εμείς, οι Τούρκοι δηλαδή... Η σημερινή τουρκική νεοοθωμανική ηγεσία, οι παραϊσλαμιστέ τη Αγκύρα, θεωρούν ότι ο πόλεμο, ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεν έχει λήξει. Και το έχουν πει επανειλημμένω. Γι' αυτό αμφισβητούν τι συνθήκε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να πηγαίνουν οι ελληνικέ πολιτικέ και στρατιωτικέ ηγεσίε όπου μπορούν και όταν μπορούν, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνή φόρα και να του αντιμετωπίζουν ευθέω του Τούρκου, του Νεοοθωμανού. Γι' αυτό λοιπόν όλη εκείνη η ρητορική του γιατί συσπηρώνει από τη μια η κακή δυτική συνωμοσιολογία που θέλουν να μα διαλύσουν η νέα συνθήκη των Σευρών. Α, δεν σα τα πάμε. Την φτιάχνουν τη νέα συνθήκη των Σευρών. Μόνο που δεν θα λέγεται συνθήκη των Σευρών. Θα βρούμε μια κάτι πιο. να βρούμε κάτι πάτη από την Γαλλία. Από τη Γαλλία περίοδο. Εντάξει, Μια και η Γαλλία ήταν και στην περιοχή του Ικοπέδιου τη Τοτάλ, Μια και γαλλικά πολεμικά ήταν έτοιμα. Να παρέμβουν εάν χρειαστεί και η Γαλλίδα Υπουργό Εθνική Αμήνη επισκέπτεται την, την, την Κύπρο. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα συνθέσουμε και να του σερβίρουμε τον καφέ που λέγαμε, τον ιστορικό πλέον γεωπολιτικό καφέ, και μέσω εκείνου να του πούμε: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και ένα τρόπο στην αρχαία, στην Ελλάδα να διαβάσει και τον καφέ, τα, το, το γεωπολιτικό καφέ, τα σημεία, η γραφική παράσταση. Αστειεύομαι φυσικά. Είναι αλληγορικό αυτό που σας λέω, αλλά ουσιαστικό. Πράγματι, μάλλον έχουμε να κάνουμε με σύντομα με αλλαγές συνόρων. Το σύντομα στην ιστορία δεν είναι αύριο μεθαύριο. Το σύντομα σημαίνει ότι έρχεται και έρχεται κατα καταιγίδα. Αυτή βλέπει ο Ορντογάν και προσπαθεί να συγκεντρώσει το πίμινιό του πίσω από εκείνον. Και λέει, θα πολεμήσουμε πάλι σε Σαγκάριο, θα πολεμήσουμε πάλι σε καλή πολύ, άρα θα γίνουν επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον μας. Μάλιστα. Μα δεν έγινε ήδη μία προηγούμενο, όπω σα είπα, με, το, με τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε εξέλιξη μία έμεση επιθετική επιχείρηση στη βόρειο Συρία, με την υποστήριξη την οποία παρέχουν οι Αμερικανοί στου Κούρδου. Σαφέ λοιπόν δικαιούται να τρομάζει ο πολίτητα γήπ Περντογάν και να λέει όλα αυτά. Το ζήτημα όμω είναι ότι δεν θα μείνει στην άμυνα. Το ερώτημα είναι πότε θα περάσει, θα αποφασίσει δηλαδή, να κάνει το βήμα και να πάει στην επίθεση. Και όταν κάνει το βήμα να, κάνει, να πάει στην επίθεση, εμεί δεν δικαιολογούμαστε να λέμε δεν το ξέραμε, δεν το γνωρίζαμε. Θεωρούσαμε ότι η Τουρκία τελικώ έχει αποφασίσει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν εκείνη δεν την θέλει και ούτε οι ίδιοι το επιθυμούν. Αλλά εμεί εδώ, οι γνωστοί στουρθοκάμιλοι, εδώ έχουμε κινδυνεύσει. Ουσιαστικά έχουμε υποστεί αυτοφινλανδοποίηση. Η αυτοφινλανδοποίηση δεν είναι μόνο να πηγαίνει κάποιο και να γίνεται νέα Φιλανδία, αλλά ουσιαστικά να αφαιρεί τη μαχ... και να μειώνει τη μαχητική του αξία, θεωρώντας ότι τι να κάνουμε, δίπλα μα έχουμε μια ισχυρή Τουρκία. Ό,τι και να γίνει, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι θα είναι αυτή που είναι. Δεν είναι έτσι. Ξεκινάμε από χθε με πρόγραμμα και με σχέδιο. Και μια είδηση. Εξυγχροντίζονται τα F-16. Οχι τη πολεμική τα εναπομείνοντα 35F16 μπλοκ 30 της τουρκικής αεροπορίας. Αυτά που εμείς θέλαμε να πουλήσουμε σε τρίτες χώρες, και τα λοιπά. Δεν νομίζω να γίνει κάτι από αυτό. Δεν νομίζω. Ελπίζω να, βγει μια άκρη, αλλά δεν το νομίζω. Οι Τούρκοι όμως αναθέτουν, ανέφεσαν είναι το συμβόλαιο, μέχρι το 2023 θα είναι έτοιμα και αυτά. Θα έχουμε 225 περίπου μαχητικά, πλήρως εξυγχρονισμένα όλων των τύπων των F-16. Και εμείς ακόμα θα παραμένουμε με το στόλο τον οποίο αφήσαμε πριν από, πριν από 12, πριν, 6, πριν από 12 περίπου χρόνια. Πριν από 12 περίπου χρόνια. Και φυσικά δεν έχουμε κάτι μπροστά μα. Δεν έχουμε κάτι μπροστά μα για το 18, για το 19. Μέχρι εκεί θα σταματήσω. Δεν τολμώ να πάω παραπέρα. Αρχίζουν και τρίζουν κάποια πράγματα. Τα κόκαλα των προγόνων είναι. Προσέξατε. Πρέπει να πάρουμε εθνικέ αποφάσει. Καλό είναι η αντιμετώπιση της οικονομίας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αν απευθυνθούμε στον κόσμο και ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, η συντριπτική πλειοψηφία θα πει ναι, να βοηθήσω. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Διαβάζω για παράδειγμα, και το διάβασα μάλιστα και στο μιλητέρ του Πέρτου Καρβουνόπουλου, ότι στην Άνδρο λέει, υπήρξε μια αντίδραση για την παρουσία τη φρεγάτα που πραγματοποιεί, εκτελεί καθήκοντα πλοίου, πλοίου σκοπούντο στο στενό μεταξύ Άνδρου και Εβία του Καφιρέου, ούτω ώστε να μπορεί να παρέμβει αν χρειαστεί σε κάποιο σημείο του Αιγαίου, αν απαιτηθεί κάτι και κυρίω να είμαστε σε εγρήγορση, εάν ξεκινήσει μια νέα περιπέτεια τύπου αυλαβών διελεύσεων. Και ρόχουμε να τι δούμε, έτσι, ευτυχώ καιρό έχουμε, και το δεν, το λέω, δεν το λέω έτσι, το λέω σκοπίμως, ε, να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, τους πείραξε, τους όποιους εκείνους, η παρουσία της φρεγάτας, της οποιασδήποτε φρεγάτας εκεί, τιμή τους και καμάρι του είναι. Ουέ και αλίμονο, αν έχει ξεκινήσει αυτός ο οικονομίστικος αφεληνισμός, αυτός ο απαράδεκτος οικονομικός εθνομηδενισμός, από τέτοια συμβάντα. Είναι ντροπή, μεγάλη ντροπή. Και ιδιαίτερα από μια περιοχή η οποία έχει αναδείξει ισχυρού, καπεταναίου, πλειοκτήτε, εφοπλιστέ και πολλού πατριώτε. Είναι ντροπή. Ελπίζω να μην ξανακούσουμε ποτέ πια για τέτοια θάματα. Ποτέ πια και από κανέναν. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Ερντογάν, έτσι. Μεγάλη δύναμη. Πολύ μεγάλη δύναμη. Μάλιστα. Τι έχω πίσω μου. Όχι, δεν είναι τα αποτελέσματα ρήψιο θερμοπυρηνική βόμβα στην Νότια Τουρκία. Είναι η εμβέλεια του συστήματο S400 και μάλιστα δύο α, κύκλοι. Πάμε λίγο πιο πέρα να του δείτε. Θα κρύψω λίγο το σύστημα και θα δείτε λίγο τι εμβέλειε. Η μία πιθανή λέει στα 250 μίλια και άλλη μία στα 100, γνωστή λέει στα 155 με βάση τα S400 τα οποία πρέπει να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τη βορειοδυτική Συρίας από του Ρώσου. Τι μάθαμε λοιπόν. Στο πλαίσιο αυτών, ίσω και αυτό να έχει και εκτό των άλλων και το νόημα τη ηλεκτρονική παρεμβολή, η Τουρκία με τη Ρωσία πράγματι κατέληξαν, υπάρχει και δήλωση εκπροσώπου της Δροζομπορών Εξπορ, σε ένα προσχέδιο συμβάσεως, το οποίο θα υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους, ελπίζουν και οι δύο πλευρές, το οποίο θα αφορά την προμήθεια συστημάτων S-400. Και εδώ υπάρχουν δύο πηγές. Η πρώτη είναι το Bloomberg, που λέει ότι θα αγοραστούν δύο συστήματα από την Ρωσία και άλλα δύο θα συμπαραχθούν στην Τουρκία και μάλιστα η συμπαραγωγή θα είναι ρωσοτουρκική. Σα έχω πει ότι ένα βασικό στόχο τη Τουρκία δεν είναι απλώ η αγορά, αλλά η απόκτηση, απόκτηση τεχνογνωσία. Θεωρώ ότι μια τέτοια συμφωνία έχει, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη τη μεταφορά τεχνογνωσία. Αφενό και αφετέρου, το αν οι Τούρκοι θα αγοράσουν δύο τέτοια συστήματα, και γι' αυτό ακριβώ σα δείχνω στο χάρτη, έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε το εξή. Τα συστήματα λέει αυτά ουσιαστικά θα παραδοθούν ε, από, την, από, δυνάμει τη τις ρωσικές δυνάμεις της αμήνης και θα αποδοθούν στους Τούρκους. Έτσι, που κάνανε παλιά οι Γάλλοι, με τα Μοιράζε Φένα, αν θυμάστε, που ουσιαστικά κάποια από αυτά, αντί να παραδοθούν στη γαλλική αεροπορία, στην Αγμέντε Λέαρ, είχαν έρθει τότε μετά τη μεταπολίτευση σε εμά. Η παραγγελία τότε και η ήταν του για τα Μοιράζε Φένα, έτσι. Ε, τι έγινε λοιπόν, τι βλέπουμε λοιπόν εδώ, βλέπουμε ότι τα S-400 τελικώς θα καταλήξουν στην Τουρκία και μάλιστα τα S-400 αυτά προορίζονται, τα δύο πρώτα συστήματα, να καλύψουν κάποιες κατεπίγουσες ανάγκες. Τι μας λέει όμως ο αδιάψευτος Χάρτης, αλήθεια, εσείς που θα τα τοποθετούσατε, στα Ρωσοαρμενικά σύνορα, δεν το νομίζω, στα, στα Τουρκοβολγαρικά, Τουρκο ούτε, μήπως απέναντι από την Ελλάδα, Πολύ πιθανόν το ένα σύστημα να πάει στην περιοχή τη Μύρνη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ή να μην πάει στην περιοχή τη Μύρνη, αλλά να πάει κάπου εδώ. Συγγνώμη, κάπου από εδώ πέρα, στα νότια, στα νότια κομμάτια, νοτιοδυτική Τουρκία, γιατί ο στόχο του είναι ο έλεγχο τη Δωδεκανήσου και του Καστελορίζου. Έτσι, αν μεταφέρετε τον κύκλο από τη μια πλευρά στην άλλη, θα δείτε ποιο είναι ο στόχο του. Το άλλο όμω το σύστημα θεωρώ και εκτιμώ ότι θα πρέπει να πάει σε ένα σημείο στο οποίο, αν μη τι άλλο, θα προκαλέσει έτσι έναν γεωστρατηγικό εκνευρισμό στο Ισραήλ. Νομίζω ότι το Τελαβίβ ακούει και βλέπει, όχι την εκπομπή, βλέπει τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη, στον ευρύτερο γεωστρατηγικό του περίγυρο. Άρα η Τουρκία προσπαθεί να μεθοδεύσει κάτι το οποίο έχω την εντύπωση ότι θα την φέρει πρωτετελεσμένων γεγονότων πολύ σύντομα και έχει να κάνει με την καθυστέρηση παραδόσεων των F-35. Ένας πολύ ωραίος λόγος για να μην παραλάβει τα πρώτα μαχητικά, θα F-35 από τις ΗΠΑ Πολιτείες του χρόνου, το 18, θα είναι ακριβώς λόγω αυτού του συμβουλίου να υπάρξει μια καθυστέρηση στην παράδοση και ξανά νέα καθυστέρηση. Αυτό είναι το παιχνίδι και θα δούμε πώ θα βγει. Ο στόχο βέβαια των Τούρκων είναι σε τρία με τέσσερα χρόνια από σήμερα να είναι σε θέση όλο το 2023. Εκεί προσβλέπουν. Έτσι. Εκεί θα υπάρξει με το μεγάλο μπαμ για του Τούρκου. Προσβλέπουν ακριβώ να αναπτύξουν κάποιε πολύ συγκεκριμένε επιχειρησιακέ δυνατότητε, τα capabilities που λένε, τα operational capabilities. Αυτά είναι τα ζητούμενα κατ' εκείνο να τα έχουν διαθέσιμα πριν προχωρήσουν στην επόμενη κίνηση στην γεωπολιτική κακέρα. Και φυσικά Εάν η κυβέρνηση του Τραμπ δεν ακολουθήσει τα βήματα του προηγουμένου, του προηγουμένου του κυρίου Ομπάμα και ουσιαστικά μέσω του, του θεσιών του νύν Υπουργού Εθνική Αμήνη του κυρίου Μάτη των ΗΠΑ, αλλά και του Τίλερσον του Υπουργού των Εξωτερικών, προχωρήσουν σε μια άλλη κίνηση εναντίον τη Τουρκία, ουσιαστικά βάζοντα κάποιου άλλου να δημιουργήσουν πρόβλημα με λένε Κούρδου στη Βόρεια Συρία, αλλά και εκεί υπάρχει σαφέ πρόβλημα. Για πάμε λίγο παρακάτω. Ποιο σκηνοθέτα. Τουρκία. Ξέρετε τι είναι αυτό. Είναι η εικόνα από το αεροδρόμιο του Κατάρ. Πίσω βλέπουμε εδώ τα C17, τα Globe Master του Κατάρ. Τα οποία τι γίνεται εδώ πέρα, τι βλέπουμε. Καταρχήν βλέπουμε μια, μια αποβίβαση ενό τουρκικού τεθωρακισμένου οχήματο ε, μάχη. Αν δεν κάνω λάθο. Όχι. Τόμπι είναι. Το οποίο πήγε στο Κατάρ. Η Τούρκοι λοιπόν, η διαλυμένη Τουρκία κατά ορισμένου, είναι εκείνη η οποία πέραν του οχταμήνου πολέμου στη Συρία, πραγματοποιεί και εκτενεί μεταφορέ αερογέφυρε. Ένα σύνταγμα λέει μεταφέρθηκε από την Τουρκία, το τουρκικό σύνταγμα, στο Κατάρ. Και μάλιστα λέει θα μεταφέρουν και 4.000 αγελάδε. Δεν ξέρω με πόσε πτήσει. Μου θυμίζει ότι θέλοντα και μην κάτι αερογέφυρε στο Στάλιγκραν το 42, προ 42 κάτι αυτέ αποτυχημένε προσπάθειε που είχε κάνει το τελείο του Βάφε στο παρελθόν για να σώσει ότι μπορεί στο Ανατολικό Μέτωπο. Βέβαια, εδώ υπάρχει πλήρη ασφάλεια. Ό,τι προσγειώνεται και απογειώνεται δεν κινδυνεύει από τίποτα. Το ότι οι Τούρκοι όμω αερομεταφέρουν δυνάμει και μηχανοκίνητα τμήματα θα πρέπει να μα βάλει σε σκέψει. Διότι μπορεί η Τουρκία να μην διαθέτει τα σε 17 Globemaster του Κατάρ, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω σε μία περίοδο κρίσεω και με έχοντα τόση μεγάλη υποχρέωση η καταργενή αντί των Τούρκων. Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα μέσα δεν θα βοηθήσουν και την Τουρκία σε, ένα, σε μια κρίσιμη στιγμή. Ας το λάβουμε και αυτό υπόψη, διότι πολλά θα δούμε στο επόμενο διάστημα. ίδιο ο συνεχίζεται και αν μη τι άλλο, οι σχέσεις της Τουρκίας με το συγκεκριμένο κρατήδιο γίνονται, θα έλεγα, όχι στρατηγικές, αλλά αφομοιωτικές. Αυτό ας το προσέξουν αρκετοί η οποία ασχολείται με το θέμα του Κατάρ. Η Τουρκία πιθανότατα στο εγγύ μέλλον και τηρουμένων των αναλογιών να μπει στην, στην, α, στο, στον πειρασμό, θα μπορούσε κάποιο να το υποθέσει, να προβεί σε μια είδο αφομοιώσεω με το Κατάρ. Έτσι, χρησιμοποιώ αυτή την έκφαση προ το παρόν. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Ευχαριστώ τον Χρήστο Μινάγια. Όλες οι μεταφράσεις από πίσω είναι δικές του. Πακιστάνο-Τουρκική Συμμαχία. Μηνύματα. Από τον Ιστότοπο Pakistan Defense. Συμμαχούμε, συσπηρωνόμαστε ω αδέλφια. 15 Ιουλίου. Sabah.com τουρκία. Αυτά έχουν μεταφερθεί, έχουν και δημοσιευθεί από τουρκικέ εφημερίδες. Οι εχθροί τη Τουρκία είναι και εχθροί του Πακιστάν. Τα ακούτε. Όχι εγώ, ούτε εσεί οι οποίοι δεν ασπάζεστε τα ίδια δόγματα μαζί μου ή αξιώματα ή θεωρήματα, αλλά εκείνοι, εκείνοι οι οποίοι εθελετηθούν και νομίζουν ότι η αξιωματα η θεωρηματα αλλα εκεινοι οι οποιοι εθελετηθουν και νομιζουν οτι η χωρα μας η οποία το τελευταίο διάστημα έχει γίνει χώρος αποβιβάσεως δεκάδων χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων, εκατομμυρίων στο παρελθόν λαθρομεταναστών και προσφύγων, έχει μπροστά της και μια άλλη παράμετρο. Αυτή η οποία είναι ήδη πραγματική και αφορά στις φυρολατημένες ιστορικές και θρησκευτικέ σχέσεις μεταξύ Πακιστάν και Τουρκίας. Και τι λέει και το τελευταίο παρακάτω, για να δούμε, αν μπορούμε να μεταφέρουμε, είναι λέει μήνυμα με σημασία από το Πακιστάν για την Τουρκία. Οι δύο σημαίε, η πακιστανική και η τουρκική. Τι λέγαμε για το ΚΑΠΑ προηγουμένω, η Κύπρο είναι και το Κασμίρ, έτσι. Μάλιστα. Και να δείτε όμω, ρε δε παιδί μου, τι γίνεται στην περιοχή. Η Τουρκία με το Πακιστάν δημιουργούν έναν άξονα. Εμεί Παθαίνουμε αλλεργία με αυτά, αλλά πριν από μερικέ μέρε ολοκληρώθηκε μια πολύ σημαντική επίσκεψη Ινδού Πρωθυπουργού στην... στο συγγνώμη, Ισραήλ. Δηλαδή, έχουν τον άξονα κάπα τον άξονα εκείνη. Εδώ έχουμε τον άξονα Ι, Ινδία-Ισραήλ. Και η συμμαχία μεταξύ δύο πυρηνικών δυνάμεων, Ινδία και Ισραήλ και μια μισή πυρηνική δύναμη, μία στο Πακιστάν. Και λέω μισή η Τουρκία, διότι έχει εκφράσει τη θέλησή τη. Είμαι από εκείνου που πιστεύω ότι θα εκπλαγούμε δυσαρέστο από την αναγγελία του Ερντογάν κάποια στιγμή ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα και οι 400 από αυτή την πλευρά κινούνται, να ξέρετε. Ένα τέτοιο οπλικό σύστημα προφανώ θα θέλει να προστατέψει πολύ σημαντικού assets, όπω λέμε στην στρατιωτική ε, ορολογία, εντό του τουρκικού οδάφου. Και φυσικά. Είναι ο εχθρό ο οποίο έχει πει ότι εγώ θα σα προσβάλλω εάν έχετε πυρηνικά όπλα, το Ισραήλ. Εντάξει, άρα λοιπόν προ τα εκεί πάμε. Η πατρίς λοιπόν η δική μα θα έπρεπε να κινηθεί ήδη και προ αυτή την κατεύθυνση. Ινδία Ισραήλ και Ελλάδα. Ινδία Ισραήλ και Ελλάδα. Να βάλουμε και την Κύπρο μέσα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Στον πόλεμο λέει οι ευκαιρίε δεν περιμένουν. Του Γάρ πολέμου οι καιροί ούμενε τύθου. Κι Πάμε λοιπόν και στην επόμενη εικόνα. Μάλιστα. Τι γίνεται λοιπόν εδώ πάλι για το Ισραήλ. Κοιτάξτε κάτι. Για όσου γνωρίζετε από γεωγραφία. Έτσι. Γιατί υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν γεωγραφία. Βρισκόμαστε όπω βλέπετε στην Ανατολική Μεσόγειο, Λίβανο, Ισραήλ. Εδώ το Ισραήλ, τα υψώματα των Γκολάν, τα κατεχόμενα και στη συνέχεια μια buffer zone, μια ουδετέρα ζώνη την οποία θέλουν να δημιουργήσουν οι Ισραηλινοί στην νοτιοδυτική Συρία. Μάλιστα. Οι Ισραηλινοί έχουν ήδη έρθει σε κάποιο είδου συνομιλίε με του Ρώσου, αναφορικώ με το τι θα πρέπει να γίνει με αυτή τη ζώνη, την οποία θα πρέπει να την ελέγξουν. Το site defensepavlapoint.gr έχει εκτενεί αναλύσει επί αυτού του θέματο. Οι συνάδελφοι στο Defense Point, όλου του δημοσιογράφου του αμυντικού ρεπορτάζ του θεωρώ συναδέλφου, και ειδικότερα στο Defense Point είναι και φίλοι αυτό των άλλων. και στο κατα κατά έχουν φιλοξενήσει άρθρα μου και θα φιλοξενήσουν και στο μέλλον. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προσπάθεια συνεχίσεως της αποδομήσεως της πάλα ποτέ και συριακής κυριαρχίας. Δηλαδή πάμε να δημιουργήσουμε ό,τι είχε γίνει κάποτε στο Λίβανο με τους Δρούζους. Τώρα να υπάρχει ένας αραβικός στρατός, ο οποίος θα είναι αντικαθεστοτικός, αλλά αντι-Ιρανικός, γιατί οι Ιρανοί είναι σύμμαχοι με τον Άσαντ, με στόχο ποιο είναι, να προστατευτεί η ασφάλεια του Ισραήλ και κυρίω, βλέπετε όμω η εγκύτητα με τη Δαμασκό που είναι η πρωτεύουσα, είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι κοντινή και αυτό δημιουργεί κάποιε γεωγραφικού τύπου δυσκολίε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναμένουμε, όπω έχω πει και στο παρελθόν, κατ' επανάληψη, ότι αυτή η προσπάθεια την οποία το Ισραήλ, εάν δεν την θέσει σύμφωνα με το, τα δικά του μέτρα και σταθμά, δεν θα, την αποδεχθεί. Αναφέρομαι στι ζώνε καταπάυση του πυρό στον Νότο, θα βοηθήσει τα μάλα μαζί με τους Αμερικανούς οι οποίοι ήδη επιχειρούν στη νότια ανατολική Συρία, ανατολικότερα δηλαδή από εδώ, προκειμένου να αποτραπεί η κατάληψη σεδαφών του Χαλιφάτου από Σύρους και Ιρανούς, κυρίως και δευτερογόντως από Ρώσους. Άλλο ένα, άλλο ένα, δύσκολο κομμάτι. Πάμε παραπέρα. Φεύγουμε και από εδώ. Να δούμε τι γίνεται. Σε αυτό λοιπόν το ωραίο μύτη ξέρετε την αυτή. Είναι Αμερικανική βάση. Μπράβο, μεταφορά σε αεροσκαφών. Ε, μεταφορικών αεροσκαφών, συγγνώμη, που βρίσκεται στο Συριακό Κουρδιστάν. Ωραία βάση, έτσι. Σε 130% ανεφοδιασμό, τα πάντα είναι όλα έτοιμα. Είναι μία από τι πέντε βάσει που διατηρούν οι Αμερικανοί. Νομίζω οι δύο ή οι τρει είναι αεροπορικέ. Ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι οι ίδιοι οι Αμερικανοί έχουν δώσει αυτά που πρέπει στου Κούρδου και συνεχίζουν να πιέζουν γεωστρατηγικώ από τον Νότο και του Τούρκου. Του προειδοποιούν ουσιαστικό, είναι πίεση με προειδοποίηση αυτή. Και στην δυτική πλευρά, φυσικά, δηλώνουν την παρουσία του. Η Συρία έχει ήδη διαμελιστεί στο κρεβάτι του προκρούστη. Πάμε και στην επόμενη εικόνα, γιατί έχουμε και λίγο. Θέλω απλώ να α, παρουσιάσω κάτι. Αυτό είναι ένα σλαβικό χάρτη, σερβικό. Τα σκόπια τα αναφέρουν αλλιώ. Και φυσικά τώρα με το όνομα τη Θεσσαλονίκη, έτσι για να δείτε ότι οι Σλάβοι πάντοτε βλέπουν με ένα κοινό όραμα. Μια, μια απλώ ε, διαπίστωση. Δεν χρειάζεται να γίνει ένα αγωγό, ένας, ένας, ε, ένα κανάλι το οποίο θα συνδέει το Δούναβι με την Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και το τρένο. Είναι ευκολότερο, ταχύτερο και οικονομικότερο. Να το ξέρουμε λοιπόν όσοι λοιπόν οραματίζουν τέτοια κανάλια, ότι το τρένο και ο σιδηρόδρομο δηλαδή και οι οδικέ αρτηρίε είναι υπέρ υπέρ αρκετέ. Απλώ μην φαντασιωνόμαστε σε λάθο επίπεδο. Εντάξει, να ξέρουμε και κάποια πράγματα από γεωγραφία. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Στην επόμενη εικόνα. Γιατί θα κλείσω. Με το αγαπημένο μου Θουκυδίδη. Τα νομικά επιχειρήματα έχουν αξία όταν εκείνοι που τα επικαλούνται είναι περίπου ισόπαλοι σε δύναμη. Και ότι αντίθετα ο ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία τους. Ε89 Θουκυδίδης. Με αυτό κλείνουμε. Γιατί κλείνουμε με τον Θουκυδίδη. Διότι το ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε ότι Όλα όσα γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν να κάνουν με την ισχύ. Στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται η ισχύς του μέλλοντο. Αν πρόκειται να μιλήσουμε για την βιωσιμότητα του ελληνικού έθνου, όχι του κράτου, του έθνου, αυτή η βιωσιμότητα κρύβεται στα βάθη τη Ανατολική Μεσογείου και κυρίω νοτίω τη Κρήτη. Εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε τι προσπάθειέ μα. Και ένα θα είναι ο στόχο. Μόλις αυτά εντοπιστούν, καταγραφούν και εκτιμηθούν, ένα εθνικό σχέδιο για να δημιουργηθεί η δύναμη η οποία θα τα προστατεύσει και θα τα προφυλάξει. Η δύναμη η οποία θα είναι ισχυρά στην, στην, στην ξηρά, πανίσχυρη στη θάλασσα και αίτητη στον αέρα. Ισχυρά στην ξηρά, αίτητη στη θάλασσα και πανίσχυρη στη θάλασσα και αίτητη στον αέρα. Γιατί στον αέρα θα κρυθούν. Όλα. Μια πανίσχυρη πολεμική αεροπορία με έναν αίτητη, με ένα ναυτικό το οποίο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές. Αυτή η σύζευξη η αρμονική θα επιτρέψει στον μέλλοντα χρόνο, στο ελληνικό έθνος να βρει χρόνο να αναπτυχθεί δημογραφικά, οικονομικά και πολιτιστικά. Γιατί και στον πολιτισμό πρέπει να κάνουμε βήματα. Γιατί και εκεί μείναμε πίσω. Αλλά για να το πράξουμε αυτό πρέπει να είμαστε παραδύναμοιν τολμηταί και παραγνώμιν κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.